Απέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα από, και από αυτήν την προανακριτική, κύριε Δελή. Θα ήθελα όμως το σχόλιο σας. Φυσικά. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που μπορεί να πει κανείς, κυρία Γιάμαλη, είναι ότι τέτοιου είδους προανακριτικές επιτροπές της Βουλής και μάλιστα με τέτοια θεματολογία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα λέγει κανείς ότι ανήκουν στο κλασικό ρεπερτόριο του αποπροσανατολισμού και των επιχειρήσεων αλλαγής ατζέντας στο δημόσιο διάλογο. Λειτουργούν δηλαδή, για να το πω απλά, ως ένας πολυβολικός αντιπερισπασμός απέναντι σε μια σκληρή πραγματικότητα που ζει ο λαός μας. Δεν χρειάζεται να την περιγράψουμε, τη ζούμε όλοι μας. Και δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι και η φτώχεια, είναι η ανεργία, είναι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Και αν βεβαίως τώρα αυτό το χρεώνει κανείς στη Νέα Δημοκρατία, αυτήν την αλλαγή ατζέντας και τον αποπροσανατολισμό με τέτοιου είδους επιτροπές, να μην ξεχάσουμε ότι το 2016 ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ακριβώς το ίδιο με το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών που ξεκίνησε και που βεβαίως αξιοποιήθηκε ακριβώς για να αποπροσανατολιστούν και για να αναχαιτιστούν οι μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις που γινόταν εκείνο το διάστημα τότε για το ασφαλιστικό και για τον γνωστό νόμο Κατρούγκαλου. Θα έλεγε κανείς τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, τα ίδια πάντα γινότανε. Ωστόσο, εδώ πρέπει να πούμε ότι το κόμμα μας τα είπε όλα αυτά στη Βουλή, ψήφισε παρόν στη Βουλή για την δημιουργία της Προανακριτικής Επιτροπής. Ξέρετε, η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής είναι έναρξη, μια ιδιότυπη έναρξη ποινικής διαδικασίας. Είπαμε ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Ζητήσαμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, γιατί οι πολιτικές ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανής στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, όταν έπαιξε τότε και αυτός, άσχετα από την έκβαση αυτού του παιχνιδιού, έπαιξε στα γεμάτα, μάλιστα, γύρω από το ζήτημα της πίτας, της αναδιανομής της πίτας των καναλιών και της τηλεόρασης. Για αυτό είπαμε στη Βουλή, έτσι τοποθετηθήκαμε και ζητήσαμε την δημιουργία, την σύσταση μάλλον εξεταστικής επιτροπής. Η πλειοψηφία βεβαίως επέλεξε διαφορετικά, ξεκίνησε η προανακριτική επιτροπή και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό η εκτίμηση που είχαμε κάνει ως κόμμα σε σχέση με τα στοιχεία που δεν υπήρχαν τότε που να τεκμηριώνουν τη σύσταση αυτής της επιτροπής. Ωστόσο, και για να κλείσω το σχόλιο μου, κυρία Γιάμαλη, να πούμε ότι δεν χωρίζει άβυσος δά το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί όλα αυτά τα κόμματα αποδέχονται ότι και η ενημέρωση και τα κανάλια και οι συχνότητες μπορούν και πρέπει να ανήκουν στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί αυτοί άλλωστε μπορούν και να τα λειτουργήσουν. Από την ώρα που το υποστηρίζεις αυτό, δέχεσαι τη ρίζα του κακού, γιατί αυτή είναι η ρίζα του κακού και από εκεί ακριβώς πηγάζει και η διαπλοκή και η διαφθορά. Τα υπόλοιπα και η είναι λεπτομέρειες και είναι καυγάδες για το ποιος θα έχει κάθε φορά το πάνω χέρι σε αυτό το τηλεοπτικό τοπίο. Για μεγάλη κουβέντα ανοίγεται, δεν θέλω να την ανοίξω, κύριε Δελή, δεν θέλω. Και μια και μιλάω στο κανάλι σας, να πω με την ευκαιρία ότι πρέπει να τεθεί και το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε όλα τα κανάλια, είτε τα κρατικά είτε τα ιδιωτικά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί. Αυτά είναι τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Και όχι για το τι είπε ο ένας και τι υπερασπίζεται τον νόμο Παπά, νομίζω, τόση ώρα. Που είχε μίνιμουμ αριθμό εργαζομένων, συμβάσεις εργασίας. 400. 400 βέβαια. Και ήθελε να τον αλλάξει ο κύριος Πέτσας, έγινε μια ιστορία. Τότε συναδέλφισές μας, κυρία Γιάμαλη, κλαίγανε στη συνέντευξη τύπου και έλεγαν στον Τσίπρα γιατί μας απολύεις. Και μετά ήρθαν προχθές και κάναν κινητοποίηση έξω από τη Βουλή
σώστε το νόμο Παπά και το όριο των 400 εργαζομένων μίνιμουμ σε κάθε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτά έχει, τα γυρίσματα έχει ο καιρός, κυρία Γιάμαλη. Κύριε Δελή, βάλατε τελεία, υποθέτω. Ναι, φυσικά. Ωραία. Το τι περνάνε οι εργαζόμενοι το ξέρουν οι ίδιοι και κανείς δεν εμπόδισε ποτέ καμία κυβέρνηση να υπερασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό κάναμε. Υπερασπιστήκαμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτό κάναμε. Δυστυχώς, κύριε Τριανταφυλλίδη, ποτέ δεν συνέβη αυτό, γιατί και επί κυβερνητικών ημερών και επί κυβερνητικών ημερών του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, απολύσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα ιδιωτικά μέσα με το όριο των απολύσεων, για ποια συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεστε? Σας μιλάω για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι μονάχα η επαναπροσλήφθηκαν και οι 3.000 πίσω στην έργουγαν σύμβαση αορίστου χρόνου. Βάλαμε όριο πλαφών τους 400. Δημιουργήσαμε τους όρους μέσα από την επιθεώρηση εργασίας και τις τακτικές παρουσίες τους στους χώρους εργασίας. Δεν ήταν όλα με λιγάλα. Σε αυτό συμφωνούμε. Υπήρχε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αλλά εμείς λειτουργούσαμε σε καιρούς μνημονιακούς, κύριε Δελή. Σε καιρούς μνημονιακούς. Ναι, αλλά τα μνημόνια, κύριε Δελή, εσείς. Τα μνημόνια τα ψηφίσατε. Δεν σας υποχρέωσε κανένας να τα ψηφίσετε. Καλά, εντάξει. Ωραία, εσείς επιλέξατε να τα ψηφίσετε. Καλά, καλά. Δεν φταίτε εσείς, δηλαδή, φταίνε τα μνημόνια. Ναι, εμείς τη βγάλαμε την χρεοκοπία και τα μνημόνια. Δεν τη βάλαμε στο μνημόνιο. Πάλι αυτό είναι. Μην δεν έχει και θέμα όλο, ξέρω, από αλλά τα μνημόνια. Κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, τελείωσε αυτό, πάει. Μα τι ο ελληνικός λαός είπε Μητσοτάκης. Όλοι οι νόμοι των μνημονίων είναι εδώ και εφαρμόζονται και εμπλουτίζονται. Και λέτε ότι καταργήσατε τα μνημόνια. Κυρία Γιάμαλη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι με τη συνεπιμέλεια και τη συνέργεια και του κυρίου Καραγκούνη και του κυρίου Τριανταφυλλίδη, έχουμε φύγει από αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που συζητιόταν σήμερα στη Βουλή και θα συνεχιστεί αύριο, για το ζήτημα της γονικής μέρημνας δηλαδή. Θα έρθουμε σε αυτό, θα έρθουμε, επειδή έγινε τούμπα, θα έρθουμε σε αυτό, στο τέλος. Και έχουμε πάει, φοβάμαι ότι θα το αδικήσουμε, γιατί ο χρόνος θα είναι πολύ περιορισμένος. Εν πάση περιπτώσει, θα απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Γιάμαλη. Όπως και αν το δει το πράγμα κανείς, κυρία Γιάμαλη, σε σχέση με τα σώματα ασφαλείας, με την αστυνομία, είτε δηλαδή ως πρακτική, είτε ως νομοθετικό έργο από την κυβέρνηση, σε ένα συμπέρασμα καταλήγει ότι ο προσανατολισμός που υπάρχει στην αστυνομία, στα σώματα ασφαλείας, δεν είναι κυρίως στην καταπολέμηση, αν θέλετε, στην αποτροπή του εγκλήματος πάσης φύσεως, αλλά είναι στην καταστολή, στην παρεμπόδιση του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, των νεανικών διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα. Η πείρα και η πρακτική αυτό λέει, και βεβαίως η πείρα και η πρακτική λέει ότι αυτό δεν γίνεται μονάχα τώρα, όσο και αν αυτό έχει ενταθεί φυσικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, γινόταν και γινόταν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις της χώρας. Συνεπώς, το να μιλά κανείς για την εγκληματικότητα, για την ανασφάλεια του ελληνικού λαού και την ίδια στιγμή να νομοθετεί στη Βουλή νομοθετήματα με τα οποία η αστυνομία, τα σώματα ασφαλείας στρέφονται ενάντια στο λαό, θα κατοικοεδρεύουν πια σύμφωνα με νόμο της κυβέρνησης και μέσα στα πανεπιστήμια. Θα έχουμε την ίδρυση αστυνομικών τμήματων. Με λίγα λόγια, όταν το κάνει αυτό και όταν οι διαδηλώσεις, οι διαδηλώσεις των σωματείων, των εργαζομένων για δίκαια αιτήματα αντιμετωπίζονται με μεγάλη βία και τις περισσότερες φορές από τις αστυνομικές δυνάμεις, και βεβαίως εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, νομίζουμε ότι δεν έχει και πολύ μεγάλο δικαίωμα να κουνάει το χέρι και να μιλάει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο για το ερώτημά σας, και βεβαίως αυτό δείχνει, αν θέλετε, μάλλον αποκαλύπτει ότι και το χαρακτήρα της γενικότερης πολιτικής που εφαρμόζεται και που βεβαίως μόνο θετικά συναισθήματα δεν προκαλεί, το αντίθετο, αντιδράσεις, και γι' αυτό έρχεται η καταστολή λοιπόν και τα σώματα ασφαλείας να πιθαναγκάσουν τον κόσμο και με την βία των ΜΑΤ και με τα χημικά και τα λοιπά,
έτσι ώστε να υπακούσουν και να υποταχθούν σε αυτή την πολιτική. Θα τους λέγαμε ότι ματαιοπονούν. Πολλοί το έχουν δοκιμάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν πρόκειται το εργατικό, το λαϊκό κίνημα να φοβηθεί, ούτε να τρομάξει από όλα αυτά, και έχει τη δύναμη και την ικανότητα τα περισσότερα από αυτά, τα αντεργατικά, τα αντιδημοκρατικά, να τα καταργήσει και στην πράξη. Μάλιστα. Θα είμαι πολύ πρακτικός, κυρία Γιάμαλη. Ένα ζευγάρι με παιδιά ή με παιδί ή με παιδιά αποφασίζει για χύψη λόγους να χωρίσει. Έτσι, είναι ένα πράγμα που συμβαίνει, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Αν θέλετε, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τα διαζύγια. Ωραία. Όταν λοιπόν ξεκινά αυτή η επώδυνη διαδικασία, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μονάχα μια ατομική και οικογενειακή υπόθεση. Επειδή θεωρούμε ότι το ζήτημα έχει και μια κοινωνική ευρύτερη διάσταση, θα πρέπει να υπάρχουν όλες εκείνες οι κρατικές, οι δωρεάν όμως κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, με ψυχολόγους, με επιστήμονες, με κοινωνιολόγους, οι οποίοι θα συμβουλεύουν και τους γονείς, θα συμβουλεύουν και τα παιδιά για το πώς θα διαχειριστούν αυτή την καινούργια πραγματικότητα, την καινούργια κατάσταση. Το επόμενο στάδιο είναι να υπάρχουν τα λεγόμενα οικογενειακά δικαστήρια που θα αξιοποιούν τα συμπεράσματα, τα πορίσματα των επιστημονικών κειμένων και μελετών αυτών των επιστημόνων σε σχέση με τη χύψη οικογένεια που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως, κυρία Γιάμαλη, εξίσου σημαντικό είναι σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της άσκησης και του επιμερισμού της γονικής μέρημνας, να υπάρχει και η ανάλογη κοινωνική στήριξη, δηλαδή να υπάρχει ανάλογη οικονομική στήριξη. Βέβαια. Ξέρετε, δεν είναι όλα τα ζευγάρια, δεν έχουν την οικονομική άνεση να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους καθήκοντα από την καινούρια θέση του διαζευγμένου γονιού. Εδώ πρέπει η πολιτεία λοιπόν καταρχήν να δίνει αμέσως, αυτά είπαμε σήμερα, μιλάμε με πολύ πρακτικό τρόπο στον Υπουργό, δεν με απάντησε μέχρι τώρα, ελπίζουμε να τα δεχτεί αύριο, να παίρνει αμέσως όποιος γονέας αναλαμβάνει την επιμέλεια, έστω την προσωρινή του παιδιού, να παίρνει το επίδομα παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική στήριξη έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αυτοί οι γονείς στα βασικά τους καθήκοντα. Και για να είμαστε και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δελή. Και για να είμαστε και μέσα στην πραγματικότητα, πρέπει να υπάρχει και όλη εκείνη και όλο το κλίμα και όλη εκείνη η ατμόσφαιρα και όλη εκείνη η συνθήκη, έτσι ώστε οι γονείς να μπορέσουν να ανταποκριθούν απερίσπαστοι στα γονεϊκά τους καθήκοντα. Πείτε μου όμως, κυρία Γιάμαλη, μια νέα κοπέλα που έχει 1-2 παιδιά και που τρέχει με σπαστά ωράρια όλη την ημέρα στο σούπερ μάρκετ, εδώ και εκεί, πώς θα μπορέσει να γυρίσει το απόγευμα ή το βράδυ στο σπίτι της να ασχοληθεί μετά με το παιδί από της. Διαπραγμάτευση είναι... επίσης ώρες με τον εργοδότη της, κυρία Δελή. Εντάξει, ναι, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω και να κλείσω εδώ, κυρία Γιάμαλη, είναι ότι την κοινωνική διάσταση του ζητήματος το ΚΚΕ την ανέπτυξε όσο μπόρεσε, με τον καλύτερο τρόπο κατά τη γνώμη μου, μέσα στη Βουλή. Για τα υπόλοιπα κόμματα το ζήτημα αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα ατομικής ή το πολύ οικογενειακής ευθύνης, και εκεί μέσα εντός αυτών των τυχών γίνονται και οι ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση του Κομμουνιστικού Κόμματος.